Λοιπόν, και έφτασε η ώρα να πάμε στην αγαπημένη μου Θέκλα, την οποία έχω πεθυμίσει γιατί έχει μέρες να τη δω. Α, και εγώ πεθυμίσα η Θέκλα μου. Καλό απόγευμα. Χαίρετε, καλό απόγευμα σε όλους. Πώς είστε? Είμαστε καλά, εσύ? Καλά, καλά είμαι, δόξα τω. Σε καλά βλέπω λαμπερή σήμερα. Πόσο χρόνο φαίνομαι, Αλέξανδρο? Να πω 20 είναι υπερβολή. 20 θα πω. Είχα μια συνομιλία τώρα με την κόρη μου στο Messenger, η οποία επισκέπτεται την Αθήνα αυτές τις μέρες και κατάλαβε τι έχαζε που δεν σπούδασε στην Ελλάδα και της λέω πόσο φαίνεται. Μου λέει 36, λέω πόσα λεφτά να σου στείλω, μου λέει 100 ευρώ είναι καλά. Για να πατημέντο. Εγώ το κάνω χωρίς λεφτά. 20. Είσαι φοβούς. Λοιπόν, έτσι. Σήμερα έχουμε ένα πολύ ωραίο θέμα να μιλήσουμε. Ακριβώς. Μας το έχει ζητήσει ο κόσμος. Ακριβώς. Πώς να αντιμετωπίσουμε τους ανθρώπους που αγαπάμε και αντιμετωπίζουν κάποια ψυχολογικά προβλήματα. Γιατί πολλές φορές το άκουσμα ότι κάποιος έχει ψυχολογικά προβλήματα, συνήθως απομακρυνόμαστε, νομίζουμε ότι είναι κάτι πολύ κακό. Ναι, και κανονικά δεν πρέπει να το αντιμετωπίζουμε έτσι. Καταρχάς, Αλέξανδρε μου, να πούμε ότι δεν είναι καθόλου καλή ιδέα να έχουμε κοινωνικά στερεότυπα και προκαταλήψεις απέναντι στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν κάποια θέματα ψυχικής. Είτε πρόκειται για πιο σοβαρά θέματα ψυχικής υγείας, πιο σοβαρές διαγνώσεις, όπως για παράδειγμα μπορεί να είναι μια διπολική διαταραχή ή μια ψυχοτική διαταραχή. Ο όρος που συνήθως γνωρίζουν οι άνθρωποι καλύτερα είναι ο όρος σχιζοφρένεια, που είναι μια διάγνωση ομπρέλα που έχει μέσα διάφορες ψυχοτικές διαταραχές, που αυτές είναι σοβαρές διαγνώσεις, χωρίς να σημαίνει όμως ότι δεν θεραπεύονται και ότι είναι φοβιστικοί οι άνθρωποι που έχουν τις διαγνώσεις αυτές. Είτε μια πιο ελαφριά διαταραχή, όπως είναι η κατάθλιψη οποιασδήποτε μορφής ή αγχώδεις διαταραχές κλπ. Οι άνθρωποι οι οποίοι συναντούν τα κριτήρια για να έχουν κάποια διάγνωση κάποια ψυχικής διαταραχής δεν είναι επικίνδυνοι άνθρωποι, δεν είναι μολυσματικοί άνθρωποι, δηλαδή δεν είναι μεταδοτικές οι ψυχικές διαταραχές, δεν είναι όπως τον κορονοϊό που αν κάνεις παρέα με κάποιον που έχει μια φοβία θα αποκτήσεις και εσύ φοβία για παράδειγμα. Mm-hmm. Και χρειάζεται να εξαλείψουμε τα κοινωνικά στερεότυπα και τις προκαταλήψεις, γιατί για πολλές δεκαετίες, αιώνες, συνάνθρωποι μας όχι μόνο δεν έπαιρναν τη θεραπεία που χρειάζονταν ούτως ώστε να ζήσουν καλύτερα τη ζωή τους όταν είχαν κάποια ψυχική διαταραχή, αλλά είχαν να αντιμετωπίσουν και την κοινωνική κατάκριση, τον αποκλεισμό και γενικότερα αυτή την αρνητική αντιμετώπιση που είχαν οι άνθρωποι με ψυχικές διαταραχές στο παρελθόν και κάποιες φορές ακόμη και σήμερα δυστυχώς. Ναι. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Δεν είναι επικίνδυνοι οι άνθρωποι με ψυχικές διαταραχές, δεν είναι κολλητικές οι ψυχικές διαταραχές, δεν θα πάθουμε κακό αν κάνουμε παρέα με αυτούς τους ανθρώπους. Δεν φταίει ο κάθε άνθρωπος για οτιδήποτε τον ταλαιπωρεί. Mm-hmm. Όπως λέμε για παράδειγμα ότι δεν είναι καλή ιδέα να αποφεύγουμε να κάνουμε παρέα με έναν άνθρωπο που έχει κάποια δυσκολία στη βάδιση για παράδειγμα, γιατί δεν σημαίνει ότι είναι κακός άνθρωπος αν δυσκολεύεται να βαδίσει καλά, το ίδιο και με μια ψυχική διαταραχή. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Τώρα, από την άλλη, πολύ συχνά επικοινωνούν μαζί μου άνθρωποι που μου λένε καταλαβαίνω πως η μητέρα μου, το παιδί μου, ο άντρας μου, η γυναίκα μου, ο φίλος μου, η φίλη μου, ένας άνθρωπος που αγαπώ και γνιάζομαι, έχει κάποιο θέμα ψυχικής υγείας. Έχει κάποιο πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί. Ναι. Δεν κοιμάται καλά τα βράδια, για παράδειγμα. Έχει θέμα με τον ύπνο του, γιατί πολύ συχνά οι δυσκολίες στον ύπνο, είτε οι αϊπνίες, είτε οι περιπνίες, είτε το να δυσκολεύεσαι να σε πάρει ο ύπνος και να περνούν πολλές ώρες μέχρι να κοιμηθείς, ή το να σηκώνεσαι πολύ πρωί, είναι ένδειξη κάποιες αγχώδους διαταραχής ή κάποιες καταθλιπτικής διαταραχής. Ναι. Και καταλαβαίνω ότι αυτός ο άνθρωπος που αγαπάω ίσως να έχει κατάθλιψη, ίσως να έχει κάποια αγχώδη διαταραχή, ίσως να έχει κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα και δεν ξέρω πώς να τον βοηθήσω. Δεν ξέρω πώς να τον παραπέμψω ή να τον υποκινήσω να πάει να δει κάποιον ειδικό, να πάει να μιλήσει με ένα ψυχολόγο, να πάει να μιλήσει με ένα ψυχίατρο. Mm-hmm. Πώς το κάνουμε αυτό? Πώς μιλάμε σε έναν άνθρωπο που αγαπάμε, να του πούμε ότι νοιάζομαι για σένα και ανησυχώ και νομίζω ότι έχεις κάτι που είναι καλή ιδέα να πάρεις βοήθεια γι' αυτό, χωρίς να κινδυνεύουμε να θεωρηθούμε ότι τους κατηγορούμε για κάτι, ότι τους εξωστρακίζουμε κλπ. Κλπ. Έχεις κάποια ιδέα, Αλέξανδρε, Ανδρέα, εσύ? Συνήθως, Θεκλά μου, συνήθως, θα διόρθω με εσύ αν κάνω λάθος, σε τέτοια προβλήματα
αρνούμαστε κιόλας όταν το βιώνουμε, ότι το βιώνουμε στην πραγματικότητα, είμαστε έτσι λίγο στην άρνηση. Ναι. Πολύ συχνά, επειδή ακριβώς η κοινωνία μας δεν είναι ευαισθητοποιημένη γύρω από τα θέματα ψυχικής υγείας, πολύ συχνά λέμε σε ανθρώπους που, για παράδειγμα, έχουν καταφανώς κατάθλιψη, τους λέμε να έχεις θέληση και να προσπαθήσεις και με την προσπάθεια σου θα ξεπεράσεις αυτή τη στενοχώρια που νιώθεις. Ενώ που είναι όλο λάθος. Που είναι καλά, θα ήταν καλή αν θέλει την επόμενη φορά να μιλήσουν για την κατάθλιψη, γιατί είναι μια μάστιγα. Οπωσδήποτε. Κατάθλιψη, και ειδικά τώρα μετά από την πανδημία και με όλα αυτά που συμβαίνουν με την Ουκρανία και με την αναστάτωση στην ευρύτερη περιοχή, η κατάθλιψη και οι φοβίες και τα άγχη έχουν ανέβει στα ύψη. Λοιπόν, ναι, θέλω να σε ρωτήσω, θα σε διακόψω μόνο για ένα λεπτάκι. Υπάρχει περίπτωση να μου πεις εσύ στη ζωή ενός ανθρώπου να μην βιώσει οτιδήποτε, δηλαδή ένας άνθρωπος κατά τη διάρκεια της ζωής του δεν θα περάσει ποτέ ένα ψυχολογικό πρόβλημα? Νομίζω ότι όλοι μας σε κάποια φάση κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα ελαφρύτερο ή λιγότερο ελαφρύ θα το περάσουμε. Όμως, Ανδρέα μου, υπάρχουν και τα γονίδια τα ευλογημένα, υπάρχουν και οι οικογένειες οι τέλειες, οι άγιες κυπριακές και ελληνικές οικογένειες, που και τα γονίδια μας προδιαθέτουν κάποιους από εμάς ώστε να έχουμε μια ευκολία στο να πάθουμε κάποια ψυχική διαταραχή ή κάποιες ψυχικές διαταραχές είναι, τις έχουμε κληρονομήσει και δεν θα αναπτύξουμε σε κάποια φάση στη ζωή μας από τις σοβαρές ψυχικές διαταραχές φυσικά. Ή κάποιοι έχουν μεγαλώσει ή έχουμε μεγαλώσει μέσα σε οικογένειες που δεν είχαμε όλη την καλύτερη διαπαιδαγώγηση που θα μπορούσαμε να είχαμε ή και το υγιέστερο ψυχικά και συναισθηματικά κλίμα και κουβαλάμε κάποια ψυχικά τραύματα τα οποία με τη σειρά τους έχουν επίδραση πάνω μας ώστε να παθαίνουμε κάποιες ψυχικές διαταραχές. Άρα όλοι θα μπορούσαμε δυνητικά να έχουμε κάτι, αλλά πρώτη σε προτεραιότητα είναι όσοι έχουν κληρονομικότητα και όσοι έχουν μεγαλώσει δύσκολα. Ναι. Θεκλά μου, δεν είναι όμως όλες οι ψυχικές διαταραχές που επηρεάζουν τους ανθρώπους γύρω μας? Να σου πω, όταν λες επηρεάζουν, εννοείς να τους δυσκολεύουν τη ζωή τους. Να τους δυσκολεύουν τη ζωή τους. Ναι. Συνήθως μιλάμε για οικογένεια και φίλους ή και στο εργασιακό περιβάλλον. Αν έχεις κατάθλιψη, για παράδειγμα, και είσαι μητέρα, αναπόφευκτα δεν θα μπορείς να δώσεις τόση προσοχή, τόσο ενδιαφέρον, να συνδεθείς τόσο πολύ με τα παιδιά σου, με τον άντρα σου, όταν έχεις κατάθλιψη, γιατί ένα από τα συμπτώματα της κατάθλιψης, μία από τις συνθήκες της κατάθλιψης, είναι να μην έχεις καμία όρεξη, καμία διάθεση για να μιλάς με τους άλλους ανθρώπους. Ή να μην έχεις κοινωνικότητα. Αν ένας άνθρωπος έχει κατάθλιψη και η κατάθλιψη του δεν είναι διαγνωσμένη και δεν λαμβάνει θεραπεία για αυτή, πολύ συχνά θα απορρίψει προτάσεις για εξόδους, θα απορρίψει, δεν θα απαντήσει τηλεφωνήματα, δεν θα απαντήσει μηνύματα και οι άλλοι γύρω θα το μπορούν, μπορεί να το εκλάβουν ότι τους γράφει, ότι δεν τους συμπαθεί, ότι δεν θέλει να κάνει παρέα μαζί τους κλπ. Χωρίς να το σκέφτεται καν. Χωρίς να το σκέφτεται καν. Ναι. Δεν το κάνει θελημένα, ας πούμε. Κάποιος ο οποίος έχει κάποια κοινωνική φοβία, όπως τη λεγόμενη αγοραφοβία, ο οποίος νιώθει φοβία και δυσκολεύεται να πάει σε ένα μέρος που έχει πολύ κόσμο, μπορεί να απορρίψει, για παράδειγμα, μία πρόσκληση για να πάει σε ένα κοντσέρτο ή να πάει σε μια συναυλία, αν γίνονται ακόμη συναυλίες τώρα σε αυτή τη συνθήκη, ή για να πάει στο σινεμά. Μπορεί να φοβάται τους κλειστούς χώρους ή σε ένα εστιατόριο. Και η παρέα ή το πρόσωπο που τον την προσκαλεί να θεωρήσει ότι δεν θέλει την παρέα της. Κάποιος ο οποίος είναι αγχώδη μπορεί να έχει κάποια κρίση άγχους και στα πλαίσια αυτής της κρίσης άγχους να μην συμπεριφερθεί και με τον πιο φιλικό τρόπο προς τους γύρω του. Και επειδή... Εκείνο το κομμάτι της ψυχοπαθολογίας το οποίο επηρεάζει πολύ αρνητικά τους γύρω μας και έχουμε μιλήσει γι' αυτό, είναι το κομμάτι συγκεκριμένων διαταραχών προσωπικότητας. Όπως είναι αρχισιστική διαταραχή προσωπικότητας, για παράδειγμα, που εκεί πέρα δεν μιλάμε για ψυχικές διαταραχές, δεν μιλάμε για κάτι που το παθαίνει κάποιος σαν αρρώστια εισαγωγικών, να χρησιμοποιήσω κατακριτικά τον όρο. Εκεί πέρα μιλάμε για τύπους ανθρώπων και προσωπικότητες ανθρώπων, που είπαμε την άσκηση για παράδειγμα και στο ψυχολόγο να πάνε και στο ψυχίατρο να πάνε, δεν θα δουν κάποια ιδιαίτερη διαφορά. Ή η κοινωνιοπαθή. Οι άνθρωποι με αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας που δεν σέβονται τους νόμους, που δεν σέβονται τα όρια, που δεν σέβονται τους άλλους ανθρώπους, δεν είναι επειδή είναι άρρωστοι, το σαν δικό μου το κάνουν αυτό. Έτσι είναι ο τύπος του, έτσι είναι ο χαρακτήρας του.
Και επειδή ο μα λέει πώ του αντιμετωπίζουμε, δεν ξέρω αν είναι λάθο και πρέπει να πούμε πώ του βοηθάμε. Α. Ναι. Η αντιμετώπιση δεν είναι λάθο. Γιατί μπορεί κάποιο να μην ξέρει, να μην έχει γνώση γύρω από την ψυχική υγεία και όταν έρθει κάποιο τότε, δεν ξέρει, εγώ έχω κατάθλιψη. Ναι. Έχω διαγνωστεί με κατάθλιψη και κάνω θεραπεία. Mm-hmm. Μπορεί κάποιο να τρομάξει, να φοβηθεί, να θεωρήσει ότι είναι επικίνδυνο αυτό ο οποίο έχει κατάθλιψη και να σταματήσει να τον κάνει παρέα. Αλέξανδρε, που πολλές φορές αυτό συμβαίνει. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί κάτι ανάλογο στην περίπτωση Μάνα αυτή. Μου έπαθα την πλάκα μου όταν μου είπε μια γυναίκα μορφωμένη, σε παρακαλώ. Ναι. Που είχε τελειώσει πανεπιστήμιο. Ότι χώρισε τον άντρα τη, ήταν δεύτερο γάμο, δεν ήταν πρώτο γάμο. Δηλαδή γνωρίστηκαν, ξέρω εγώ, σε μια ηλικία στα 55. Ναι. Τον χώρισε όταν ανακάλυψε ότι έπινε αντικαταθλιπτικά χάπια. Oh. Τόση άγνοια είχε. Ναι. Ναι. Τόση άγνοια είχε του τι σημαίνει η κατάθλιψη. Και που λέει, να σταθεί δίπλα του. Γιατί το χώρισε, δεν ήταν πελάτη σαν μη γυναίκα αυτή. Σε ένα κοινωνικό πλαίσιο την είχα γνωρίσει. Μου λέει, γιατί μπορεί να είναι επικίνδυνο, μπορεί να με σκότωνε. Δεν λέω, η κατάθλιψη δεν έχει καμία σχέση με τη βία. Δεν έχει καμία σχέση με την εγκληματικότητα. Ναι. Η κατάθλιψη είναι μια ψυχική διαταραχή, αυτέ να την ονομάζει αρρώστια, την οποία υποφέρει ο άνθρωπο που την έχει γιατί νιώθει πολύ λύπη μέσα του. Mm-hmm. Και κακό του έκανε στο τέλος, παρακαλώ. Τη... Και κακό του έκανε στο τέλος, παρακαλώ. Τον αφήσει και να φύγει. Και στον εαυτό τη έκανε. Και στον φυσικά. Μετά, στον υπέρο το έχει μετανιώσει. Κατάλαβε, δηλαδή, μπορεί, υπάρχει τόση άγνοια ανάμεσα στον κόσμο που όντω πρέπει να μιλήσουμε για αντιμετώπιση. Ναι. Καταρχά, όταν κάποιο σα λέει ότι εγώ έχω μια ψυχική διαταραχή και πηγαίνω στον ψυχολόγο και κάνω ψυχοθεραπεία, και αν χρειάζεται πηγαίνω και στο ψυχίατρο και παίρνω και την αντίστοιχη φαρμακευτική αγωγή. Να ξέρετε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ πιο σίγουρος, πολύ πιο έμπιστος από κάποιον που σου λέει: εγώ δεν έχω τίποτα. Είμαι υγιέστατος και μπορεί να είναι ένας παλιοχαρακτήρας, μπορεί να είναι ένας νάρκισος που έχουμε μιλήσει πολλές φορές για αυτούς. Ένας τοξικός, ο οποίος θα σου ψήσει το ψάρι στα χείλη και όντως θα σου κάνει κακό. Ναι. Γιατί ξαναλέω: οι άνθρωποι με ψυχικές διαταράχες είναι λιγότερο επικίνδυνοι από ανθρώπους οι οποίοι έχουν κακούς χαρακτήρες και κυκλοφορούν αδιάγνωστοι. Ένα άνθρωπο. Στο YouTube χρησιμοποιεί αυτόν τον όρο αδιάγνωστο. Ναι. Ναι. Και το χρησιμοποιούμε για να μιλήσουμε για τους παλιοχαρακτήρες. Ναι. Τους ανθρώπους που έχουν κακία. Η ψυχική διαταραχή δεν είναι κακία. Δεν είναι κάτι το επικίνδυνο. Δεν είναι κάτι το κακό. Δεν είναι κάτι που το διαλέγει ο άνθρωπος. Και προσοχή πολύ, γιατί δεν ξέρω, η ζωή έχει χιούμορ, ο Θεός έχει χιούμορ, η φύση έχει χιούμορ. Έχω συναντήσει ανθρώπους που αυτά που κοροϊδεύαν στους άλλους, έτυχε να τα πάθουν τα παιδιά τους. Έχουν τι? Έτυχε να τα πάθουν τα παιδιά τους. Το κάρμα. Εγώ... Δηλαδή κάποιος να σνομπάρει τους ανθρώπους που έχουν, για παράδειγμα, μια ψυχική διαταραχή και μετά να κάνουν τα δικά τους τα παιδιά και να μην τα δικά τους τα παιδιά την ίδια ψυχική διαταραχή. Και να έρχονται εκ των υστέρων και να λένε πω, τι βλάκας που ήμουνα, τι κακός άνθρωπος, τι ανόητος που ήμουνα, πόση άγνοια είχα που θεωρούσα ότι φταίει ένας γονιός αν το παιδί του, για παράδειγμα, έχει διαταραχή υπερκινητικότητας και ελλειμματικής προσοχής, το λεγόμενο ΔΕΠΗ, ή αν το παιδί του έχει γεννηθεί στο φάσμα του αυτισμού. Και το που έχει τύχει και εμένα και ξέρω από πρώτο χέρι ότι δεν φταίει ο γονιός. Και καλά που το άνοιξα αυτό το θέμα, γιατί πολύ συχνά ακούμε διάφορους ξερόλες να θεωρούν ότι αν ένα παιδάκι έχει κάποια αναψυξιακή διαταραχή, γιατί συνήθως μιλάμε για αναψυξιακές διαταραχές στα παιδιά, αναψυξιακές ψυχικές διαταραχές, όπως το να έχει κάποια διάγνωση στο φάσμα του αυτισμού ή την υπερκινητικότητα που ανέφερα προηγουμένως ή ακόμη και την παιδική κατάθλιψη, να θεωρούν ότι δεν είναι καλοί γονείς του. Ναι. Έχουν πρόβλημα οι γονείς και γι' αυτό το παιδί έχει κάποια διάγνωση. Ενώ αυτό που συμβαίνει συνήθως έχει να κάνει πάρα πολύ με τα γονίδια, με την κληρονομικότητα και διάφορους άλλους γενετικούς παράγοντες για τους οποίους δεν έχει καμία επιλογή ούτε το παιδί, ούτε οι γονείς. Ναι. Δηλαδή χρειάζεται να μιλήσουμε είναι βιολογικά, για αντιμετώπιση. Ναι, ναι, ναι. Και είναι πολύ... Είναι τώρα, πολύ... πώς... Ναι, 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 ναι. Συνέχισε, συνέχισε. Πώς βοηθούμε έναν άνθρωπο που αγαπάμε, που καταλαβαίνουμε ότι ταλαιπωρείται, που με το μυαλό μας κάνουμε κάποιες σκέψεις και λέμε μπορεί να έχει κατάθλιψη αυτό το αγαπημένο μου πρόσωπο, ή μπορεί να έχει μια φοβία, ναι, ή μπορεί να έχει κάποια χώδη, ένα αχώδες πρόβλημα, μπορεί να έχει γενικευμένη αχώδη διαταραχή, για παράδειγμα, ή μπορεί να έχει φόβο της δημόσιας ομιλίας. Υπάρχουν διάφορες ψυχικές διαταραχές, διάφορες διαγνώσεις.
πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ένα πρόσωπο που αγαπάμε, ναι, να το βοηθήσουμε να πάρει τη βοήθεια που χρειάζεται. Ναι. Εδώ θέλω να τονίσω ότι κανένας οικείος, άντρας, γυναίκα, φίλος, φίλη, παιδί, γονιός, δεν μπορεί να θεραπεύσει τον άνθρωπο που αγαπά, ακόμη και αν είναι ο ίδιος ψυχολόγος. Mm-hmm. Δηλαδή εγώ ίδια που είμαι ψυχολόγος, Αλέξανδρε, αν το παιδί μου αντιμετωπίζει κάποια ψυχική διαταραχή, δεν μπορώ να το βοηθήσω εγώ, πρέπει να το παραπέμψω σε κάποιον άλλο συνάδελφο. Mm-hmm. Γιατί πολύ συχνά κάνουμε το λάθος να θεωρούμε ότι με την αγάπη μας και με τη φροντίδα μας και με την αφοσίωση μας και με τη δική μας την προσπάθεια θα βοηθήσουμε να θεραπευτεί ο άνθρωπος που αγαπάμε από μια ψυχική διαταραχή. Έτσι. Οι ψυχικές διαταραχές πρέπει να διαγνώσκονται από ειδικούς, ψυχολόγους και ψυχιάτρους και να πάρουν θεραπεία από ειδικούς, ψυχολόγους, ψυχοθεραπεία, από ψυχιάτρους, εάν χρειάζεται την αντίστοιχη φαρμακευτική θεραπεία. Δεν μπορούμε εμείς να γιατρέψουμε τον άλλο. Αυτό μπορούμε να κάνουμε να του δείξουμε κατανόηση, να του μιλήσουμε με αγάπη, να πούμε ότι νομίζω ότι ίσως έχεις αυτό και εγώ στη θέση σου, αν είχα αυτό, θα πήγαινα να μιλήσω με έναν ψυχολόγο, αν θέλεις κλπ. Με έναν τρόπο ευγενικό, ναι, και δεν μπορούμε να πιέσουμε κανέναν να πάρει θεραπεία. Έτσι. Το καλό είναι ότι αν κάποιος ταλαιπωρηθεί πολύ από μια ψυχική διαταραχή, θα φτάσει στο αμήν και μπορεί να πει σε κάποιον σήμερα, ξέρεις, μήπως αν πήγαινε σε έναν ψυχολόγο να σου έδινε μια άλλη ιδέα για το τι σου συμβαίνει και να πάρεις κάποια βοήθεια, να σου πει ότι εγώ δεν είμαι τρελός, δεν πάω στον ψυχολόγο. Και μετά από 2-3 εβδομάδες να μην έρθει, να σου πει, ξέρεις κάποιον ψυχολόγο. Δηλαδή, ναι, όταν φτάσει στο σημείο που δυσκολεύεται και ταλαιπωρείται, ναι, να ζητήσει βοήθεια. Θεκλά μου, δεν θα κλείσω το θέμα. Θα το ξανανοίξουμε την επόμενη εβδομάδα, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον. Έχω και πολλά μηνύματα στο κινητό, οπότε θέλω την επόμενη εβδομάδα έτσι να κάνουμε και μια συζήτηση με τον κόσμο. Ξέρω ότι οι μέρες σήμερα είναι, οι μέρες αυτή την περίοδο είναι λίγο πιεσμένες. Ναι. Χάρηκα πάρα πολύ που σας και εμείς χαρήκαμε πάρα και πολύ. Μας έλειψες. Σας αγαπώ πολύ πολύ. Και θα τα πούμε και εκτός. Την αγάπη μου. Φιλιά πολλά, σας αγαπάμε. Καλή συνέχεια. Κάτω, και εγώ σας αγαπώ.